πεις το παιδί σου όταν είναι η ώρα να φύγετε από το πάρκο? Πήγατε με το παιδί σας μία βόλτα στο πάρκο και είναι η ώρα να φύγετε. Όμως όσες φορές και να είπατε τώρα είναι η στιγμή να πάμε σπίτι, αυτό είτε σας αγνοεί, είτε σας ζητάει λίγο ακόμα χρόνο, 5 λεπτά, 5 λεπτά μαμά, 5 λεπτά, είτε κλαίει. Και τότε τι γίνεται? Όταν έχετε φτάσει πια στα όρια σας, λέτε ωραία, φεύγω, γεια σου, πάω στο σπίτι εγώ. Όχι. Και θα σας πω το γιατί. Όταν λέτε ωραία, φεύγω, φεύγω και εσύ κάτσε μόνος σου εδώ και αρχίζετε να απομακρύνεστε, το παιδί βάζει τα κλάματα και φωνάζει προς το μέρος σας, όχι μαμά, και τρέχει προς εσάς. Όμως μήπως αυτό είναι εκβιασμός, συναισθηματικός εκβιασμός? Το παιδί όταν ακούει αυτή τη φράση κάνει έναν συλλογισμό στο κεφάλι του. Δηλαδή, το ότι θέλω να μείνω δεν έχει καμία σημασία. Η μαμά φεύγει, ό,τι και να πω, άρα η μαμά μήπως μια μέρα φύγει και με παρατήσει εντελώς μόνο μου? Και αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Οπότε, δοκιμάστε να πείτε, βλέπω ότι περνάς καλά εδώ. Δείξτε ότι το καταλαβαίνετε, ότι έχετε ενσυναίσθηση. Αλλά πρέπει να φύγουμε. Βάλτε τώρα το όριο, πρέπει να πάμε σπίτι. Και πείτε του κάτι που θα του αρέσει όταν θα πάει σπίτι. Δηλαδή, θέλεις να παίξουμε στο σπίτι όταν πάμε με τα Lego? Θέλεις να κάνουμε εκείνο? Οπότε να θέλει να πάει σπίτι. Το κλειδί σε αυτή την περίπτωση είναι να έχετε προειδοποιήσει τουλάχιστον 2 φορές πριν από την ώρα που θα θέλετε να φύγετε, ευγενικά και ήρεμα πάντα, ότι σε λίγη ώρα θα φύγουμε. Βάλτε και χρονόμετρο μαζί, δηλαδή όταν το ρολόι δείξει 7:25, το 2 και το 5 θα φύγουμε. Έτσι, να το συμφωνήσετε, να υπάρχει σαν συμφωνία, σαν συμβόλαιο, να πει και αυτό ναι και να φύγετε. Δηλαδή, μην περιμένετε τελευταία στιγμή, γιατί δεν το έχει πάρει απόφαση το ίδιο και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό που είπαμε πριν. Εντάξει, μπορεί και εκείνη την ώρα να θυμώσουν, αλλά τουλάχιστον νιώθουν ότι τα καταλαβαίνετε και θα φύγετε μαζί. Και είναι προτιμότερο από το να του προκαλέσετε φόβο ότι φεύγετε μόνοι σας. Αυτά.